Καλημέρα κύριε Σιντιχάκη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές. Λοιπόν, καταρχήν έγινε μια συζήτηση και εσείς νομίζω το υποστηρίξατε ότι θα έπρεπε πρώτα να εξετάσετε το θέμα εσείς στην Επιτροπή Θεσμών, στην ουσία του, να ακούσετε τους ενδιαφερόμενους και μετά να γίνει πολιτική συζήτηση, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια να υπεκφεύγει μάλλον της ουσιαστικής συζήτησης τις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, και παρόλο που και εμείς και άλλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, είχαν καταθέσει αντίστοιχες προτάσεις, τελικά στη διάσκεψη των Προέδρων η κυβερνητική πλειοψηφία, της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, αρνήθηκαν να πάμε σε μια τέτοια συζήτηση. Υπάρχει το επιχείρημα βέβαια ότι αυτή η συζήτηση, μάλλον αυτή η εξέταση, μπορεί να πάρει καιρό. Και εν πάση περιπτώσει γίνεται ήδη αρκετός ντόρος, θα έπρεπε να γίνει να τοποθετηθούν τα κόμματα στην αφετηρία πριν αρχίσει η εξέταση. Ναι, αλλά πρέπει να πούμε μια σειρά τα πράγματα. Όταν σκιάζει, να το πω έτσι, το πολιτικό σκηνικό της χώρας τουλάχιστον ένα μήνα, πάνω από ένα μήνα, βέβαια το θέμα το παρακολουθήσω δεν είναι καινούριο, είναι διαχρονικό, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς για παράδειγμα ως ΚΚΕ έχουμε κάνει καταγγελίες τουλάχιστον 4 καταγγελίες από το 2016 για συνακροάσεις, παρακολουθεί συνέδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Κανένας δεν ίδρωσε το αυτή, επιτρέψτε μου να πω. Άρα λοιπόν δεν είναι ένα καινούργιο ζήτημα. Ναι, θυμάμαι, 2016 ήταν η πρώτη σας καταγγελία, όπως είπατε. 2016, ναι. Δεν είναι 4, είναι 4 καταγγελίες. Ναι, ναι, ναι. Οι παρακολουθήσεις και συνακροάσεις που εμείς έχουμε συλλέξει είναι 104. Mm-hmm. Είναι πολύ περισσότερες. Ναι. Είναι πολύ περισσότερες. Και φτάσαμε στο σημείο η ΑΔΑΕ να σηκώνει τα χέρια ψηλά και να θεωρεί ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα. Ποιος η ΑΔΑΕ? Τώρα, και μάλιστα έφτασε το σημείο ο κύριος Ράμος, ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, να πει ότι αυτή η υπόθεση των συνακουράσεων μάλλον αφορά κάποιους νεαρούς που έπαιζαν με τα κινητά τους, υιοθετώντας ουσιαστικά την άποψη κασιδιάρη μέσα στη Βουλή. Για να ξέρουμε δηλαδή τι λέμε και σε ποια βάση αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους ζητήματα. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση εμείς καταθέσαμε επιστολή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Mm-hmm. Και λέμε ότι πρέπει να διερευνηθούν όλες αυτές οι υποθέσεις, δηλαδή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, που παρακολουθούνται από την ΕΕΠ. Έχουμε την παραδοχή της κυβέρνησης για την όνομη παρακολούθηση, έτσι. Ναι, ναι. Και την επιβεβαιωμένη απόπειρα παγίδευση του κινητού τηλεφώνου με το λογισμικό Predator. Έχουμε τις παρακολουθήσεις τηλεφώνων δημοσιογράφων και τις παράνομες επανειλημμένες συνακουράσεις στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ το 2016 ως τον Απρίλιο του 2022, όπως σας είπα, να έρθουν στην Επιτροπή Θεσμών Διαφάνειας και ο νεοεκλεγής διοικητής της ΕΕΠ, ο κ. Δημήρης, να έρθει ο καθαιρετής διοικητής της ΕΕΠ, ο κ. Κοντολέων, η κυρία Βλάχου, εισαγγελέας της ΕΕΠ, ο μέχρι πρότινος Γενικός Γραμματέας, ο οποίος παραιτήθηκε, ο κ. Δημητριάδης, Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, και ο κ. Ράμος, ο πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Απορρίτων Επικοινωνιών. Και όποιος άλλος, εν πάση περιπτώσει, κρυφτεί ότι πρέπει να έρθει. Αντί αυτής της πρότασης, η πλειοψηφία αποφάσισε να προχωρήσει σε μια άλλη διαδικασία. Ναι. Τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία. Αυτό που λέτε δεν θα γίνει από την ερχόμενη Τετάρτη, όταν θα ξανασυνεδριάσει η Επιτροπή σας? Δεν υπάρχει καμία δέσμευση γι' αυτό. Δεν υπάρχει καμία απολύτως δέσμευση για αυτό το ζήτημα. Το κρατώ και μάλιστα να το ρωτήσω, ναι. Ο πρόεδρος της Επιτροπής μας είπε ότι περιμένει από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να καταθέσει σχετικό αίτημα. Απλά εξετάζει ποιους θα προτείνει για να έρθουν για πρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Μάλιστα. Και αν η Νέα Δημοκρατία δεν καταθέσει το ίδιο πρόταση, τι θα γίνει? Τώρα, παράλληλα υπάρχει και η διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής που θα συζητηθεί τη Δευτέρα. Από ό,τι ξέρω και εσείς υποστηρίζετε να γίνει Εξεταστική Επιτροπή. Αν καταλαβαίνω καλά, υποστηρίζετε επίσης η Εξεταστική Επιτροπή να μην εξετάσει μόνο την υπόθεση Ανδρουλάκη, αλλά να πάει πίσω τουλάχιστον από το 2016, που είναι η πρώτη δική σας καταγγελία. Βεβαίως, από την πρώτη στιγμή συμφωνήσαμε με τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, που μεταξύ άλλων να συμπεριλάβει και τις υποκλοπές στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Καταγράφεται άλλωστε και στο σχετικό αίτημα που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟ. Δεν θα συμφωνήσουμε με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, που μιλάει για δεκαετή επέκταση του χρόνου διεύρυνσης της Εξεταστικής Επιτροπής.
Δηλαδή, χωρίς συγκεκριμένα περιστατικά, χωρίς στοιχεία. Δηλαδή, δεν θα πετάξουμε την μπάλα στην κερκίδα, τουλάχιστον εμείς από αυτή την πλευρά. Σε κάθε περίπτωση όμως, όποτε και όταν γίνουν οι όποιες συζητήσεις, εμείς θεωρούμε ότι το πιο σημαντικό σε αυτή την υπόθεση είναι το τερατώδες θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει και που επιτρέπει τέτοιου είδους φαινόμενα παρακολουθήσεων, συνακροάσεων, που όχι μόνο δεν προστατεύει, καταργεί οποιοδήποτε απόρριτο και οποιοδήποτε τέτοιο δικαίωμα. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Θα έλεγα όμως ότι είναι και ένα πεδίο αντιπαράθεσης, μιας βολικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση, στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟ, το θέμα των υποκλοπών, όσο σοβαρό και αν είναι αυτό το ζήτημα, επαναλαμβάνω, που κονταροχτυπιούνται, εάν τελικά κάποιος παρακολουθούσε χθες live την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ή όχι, τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος, αλλά δεν τοποθετούνται επί της ουσίας της υπόθεσης, που είναι αυτό το σάπιο επικίνδυνο θεσμικό πλαίσιο και στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θωρακίζει τις παρακολουθήσεις και την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων και αποφεύγουν να τοποθετηθούν για αυτό το ζήτημα. Για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ επικεντρώνεται, προφανής βέβαια και μεγάλες ευθύνες της κυβέρνησης, στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός περί για τις ευθύνες της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, αλλά δεν έκανε καμία απολύτως αναφορά στη φράση του Πρωθυπουργού ότι η παρακολούθηση ήταν νόμιμη. Γιατί απλά το νομοθετικό πλαίσιο της νόμιμης παρακολούθησης των πάντων, των νόμιμων υποκλοπών, το έχουν ψηφίσει όλοι μαζί, το έχουν χτίσει όλοι μαζί, λιθαράκι-λιθαράκι, διαχρονικά όλες τις κυβερνήσεις. Για να μην τα παρεχθούμε τώρα ένα προς ένα, τι ακριβώς νόμοι και ευρωπαϊκοί κανονισμοί έχουν περάσει και έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία. Έτσι. Τώρα, ένα τελευταίο σχόλιο σας ζητώ, κύριε Συντηχάκη, για αυτό που συνέβη χθες, δηλαδή για το ότι υποτίθεται μια απόρριτη συζήτηση, έβγαινε live στα media. Αναρωτιέμαι αν θέλετε, όπως. Και νομίζω δίκιο έχετε, να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση και εξέταση και να έρθουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Είναι δυνατόν να πιστεύει κανείς ότι θα γίνει σοβαρή συζήτηση ή ότι θα έρθει κάποιος ο οποίος διαχειρίζεται εθνικά μυστικά να καταθέσει ελεύθερα και ειλικρινά, αν ξέρει ότι ό,τι λέει μεταδίδεται live στα μέσα ενημέρωσης? Πρώτη, εμείς λέμε και θα λέμε ότι τέτοιου είδους συζητήσεις στις επιτροπές, αλλά και σε εξεταστικές επιτροπές όπως αυτή που ενδεχομένως θα γίνει, δεν οδηγούν σε ουσιαστικά αποτελέσματα, σε ξεκαθαρίσμα του τοπίου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς δεν θα συμφωνήσουμε, δεν σημαίνει ότι δεν θα δώσουμε τη μάχη μέσα σε αυτές τις επιτροπές προκειμένου να λάμψει η αλήθεια. Εχθές, για παράδειγμα, υπήρχε η παραδοχή όντως του διοικητή της ΕΕ. Παραδέχτηκε δηλαδή ότι κανείς δεν εξαιρείται από τις παρακολουθήσεις. Εγώ δεν ξέρω αν έκανε κάποιο λάθος, αλλά και γλώσσα λαθάνουσα τα αληθή λέγει. Πραγματικότητα όμως είναι αυτή, ότι απριόρι. Δεν εξαιρείται κανείς. Δεν εξαιρείται κανείς από αυτή την υπόθεση. Είναι κοινωνική ομολογία όμως. Και αντιλαμβάνεσαι, όταν το 2021 έχουν γίνει 15.000 και παρακολουθήσεις, που αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι μόνο οι 15.000, είναι υπερπολαπλάσιες οι παρακολουθήσεις, διότι ένας να παρακολουθεί το τηλέφωνο σημαίνει ότι εμπλέκονται και 2 και 3 και 4 και 5. Άρα λοιπόν είναι πολύ σοβαρή υπόθεση αυτή. Και εδώ οι ευθύνες υπάρχουν, για τις οποίες δεν λέει απολύτως κανένα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θεωρούμε ότι και η υπόθεση Ανδρουλάκη και η υπόθεση των δημοσιογράφων και τα 6 χρόνια συναπράσεων και υποκλοπών στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής να έρθουν στο φως, να διασταθεί όλη η υπόθεση μέχρι τέλους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Συντηχάκη. Καλή σας ημέρα. Καλά.